Η καρδιά του σύγχρονου χορού χτυπάει στην Καλαμάτα από σήμερα για τις επόμενες 10 μέρες. Μια Καλαμάτα που έχει φορέσει τα καλά της, έχει φορέσει τα γιορτινά της, καθώς υποδέχεται το 27ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας που ακτινοβολεί σε όλο τον κόσμο. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που και φέτος εν μέσω πανδημίας καταφέραμε να υλοποιήσουμε το φεστιβάλ, αλλά δεν θα μπορούσαμε να το έχουμε υλοποιήσει χωρίς τη στήριξη της ηγεσίας του Υπουργείου. Γι' αυτό θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω τον Υπουργό, την κυρία Λίνα Μερδόνη, και βέβαια να ευχαριστήσω τον Νικόλα Γιατρομανολάκη, τον Υφυπουργό Πολιτισμού, που είναι πραγματικά φίλος της πόλης μας. Το λέω και το εννοώ αυτό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαι σήμερα στην Καλαμάτα για το 27ο πλέον φεστιβάλ, ένα διεθνές φεστιβάλ με διεθνή αντίκτυπο, το οποίο και πέρυσι με πολύ δύσκολες συνθήκες έγινε, και όχι μόνο έγινε, αλλά πέτυχε και φέτος. Πάλι περιμένουμε πάρα πολλά και είμαι βέβαιος ότι η ποιότητα θα είναι και πάλι εξαιρετικά υψηλή. Η Καλαμάτα είναι ένας ουσιαστικά κόμβος πολιτιστικός για την Πελοπόννησο και όχι μόνο. Θεωρούμε και πιστεύουμε πάρα πολύ και στη δουλειά που έχει κάνει ο Δήμος Καλαμάτας, αλλά πιστεύουμε και στις προοπτικές που έχει η πόλη, με βασικό σημείο αναφορά στο χορό, αλλά όχι μόνο. Και όπως είπε και ο Δήμαρχος, έχουμε μια πολύ στενή συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού με το Δήμο και θα είμαστε πάντοτε αρρωγοί σε όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνονται στην πόλη. Νιώθετε φίλος της πόλης, όπως σας αποκαλείτε? Δεν νιώθω, είμαι φίλος της πόλης. Υπάρχει στήριξη και προς το ΔΠΕΦΕ, γιατί τα ΔΠΕΦΕ το τελευταίο διάστημα είναι... Υπάρχει, βεβαίως, υπήρχε και πέρυσι και φέτος έκτακτη επιπλέον στήριξη. Αύριο έχουμε ραντεβού και με τον διευθυντή του ΔΠΕΦΕ και εννοείται ότι πάντοτε σε όλες τις επισκέψεις κοιτάμε συνολικά το πολιτικό αποτύπωμα και όλες τις επιμέρους πολιτικές δράσεις για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Και επίσης να πω κάτι ακόμα, ότι σε επίπεδο διοικητικής οργάνωσης δημοτικών επιχειρήσεων πολιτισμού, η Καλαμάτα και το μοντέλο που έχει είναι ένα από τα πρότυπα της Ελλάδας, το οποίο επιθυμούμε και να το αναπαράξουμε και αλλού. Έναρξη του φεστιβάλ σήμερα για 10 μέρες με πολλές παραστάσεις. Το κεντρικό μας θέμα είναι σε κίνηση, διαρκώς σε κίνηση, μαζί ή μόνοι. Μία θεματική που μιλάει για τη σημασία της κοινότητας και το ρόλο του κάθε προσώπου μέσα σε αυτή. 31 παραστάσεις. Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να παρακολουθήσει. Είμαστε σχεδόν sold out τις περισσότερες. Μην ξεχνάμε το χορευτικό ραντεβού στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας. Σε 9 η ώρα ξεκινάει από αύριο. Έχουμε την αλλακτική σκηνή του Μαγάρου Χορού και το αμφιθέατο του Κάστρου Καλαμάτας. Από τα 27 φεστιβάλ είχα την τιμή να είμαι στα 13 εγώ εδώ ο Δήμαρχος της πόλης Καλαμάτας. Το φεστιβάλ είναι ένα παράθυρο ανοιχτό για την Καλαμάτα στον κόσμο. Είναι μια σπουδαία διεθνής εκδήλωση. Έχει την τιμητική της η εκδήλωση αυτή σε όλες τις μεγάλες εφημερίδες του εξωτερικού, ιδιαίτερα τις ευρωπαϊκές. Στηρίζεται από το Δήμο, από το Υπουργείο Πολιτισμού, φέτος στηρίζεται και από την Περιφέρεια με μια λογική εξακτίνωσης. Τη Δευτέρα αυτή η παράσταση θα είναι και στη Σπάρτη. Ήταν μια πολύ καλή παράσταση σήμερα, ο κόσμος την ευχαριστήθηκε, την καταχειροκρότησε και νομίζω ότι πολύ σωστά και ο Δήμος και η Περιφέρεια και το κράτος, το Υπουργείο Πολιτισμού στηρίζουν τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους. They continue. Z enters from stage right.